Μετά και τις τελευταίες επισκέψεις που είχα και συναντήσεις με τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Τοβρούτσι, είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πολύ γενναία αύξηση της τακτικής επιχορήγησης για το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, που επί πολλά χρόνια ήταν κολλημένο στις 490.000 τα τελευταία χρόνια ευρώ, και από το 2024, από τον επόμενο χρόνο, η τακτική επιχορήγηση αυξάνεται κατά 43% και ανέρχεται σε 700.000 ευρώ, που σημαίνει με απλά λόγια ότι προστίθεται στις δυνατότητες του αθλητικού κέντρου το ποσό των 210.000 ευρώ κατέτος, να το αξιοποιήσει για τα φλέγοντα προβλήματα του αθλητικού μας κέντρου. Με τη δυνατότητα αυτή που δίνεται πλέον, μπορεί να βγει ένας προγραμματισμός να επουλωθούν πολλές από τις πληγές που έχει το αθλητικό μας κέντρο, αλλά και να προγραμματίσουμε και σημαντικές παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, για αυτή τη γενναία αύξηση στην τακτική επιχορήγηση του αθλητικού μας κέντρου. Επαναλαμβάνω ότι κάθε χρόνο οι 490.000 γίνονται 700, που σημαίνει σε βάθος τετραετίας είναι 840.000 επιπλέον χρήματα τακτική επιχορήγηση. Αυτό βεβαίως, αυτή η επιχορήγηση δεν έχει να κάνει με τα έκτακτα, τα οποία ούτως ή άλλως χρηματοδοτεί το Υπουργείο Αθλητισμού, όπως είναι η κατεδάφιση των κερκίδων και η ανέγερση νέων, ή ακόμα και το ταρτάν, για το οποίο, το οποίο θα είναι το επόμενο μεγάλο project. Στο πλαίσιο αυτό, να πω ότι επιτέλους ολοκληρώθηκε και η τοποθέτηση του δαπέδου στο βοηθητικό κλειστό, και μέσα στη βδομάδα θα παραδοθεί στους συλλόγους και στους αθλητές μας. Άρα, θετικές εξελίξεις για το αθλητικό μας κέντρο, το πολύπαθο αθλητικό μας κέντρο, που νομίζω ότι ξεκινάει μια νέα ενθαρρυντική περίοδος.